Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές της CBF TV, καλώς ορίσατε στην Β' Τεχνική Σχολή της Λεμεσού, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η τρίτη αναμέτρηση στην σειρά των τελικών ανάμεσα στην Ανόρθωση και την ΑΕΛ. Είμαστε έτοιμοι για τον τζάμπολ και να ευχηθούμε να δούμε ένα όμορφο αγώνα. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες. Ανόρθωση σουτάρει για τρεις, Τσερί, και ευστοχή! 2-5. Αυτή σηκώνεται αστοχή, rebound από την Τέλβα. Βρίσκεται η Μενελάου, θέλει να τρέξει η Ανόρθωση. Πάλι η Μενελάου. Θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχήσει. 11 όλα. Τέλβα βγάζει έξω, Ρουσάκη για τρεις, μέσα. Αυτό ακριβώς έγινε αμέσως τώρα. Μενελάου σταμάτησε την τρίπλα, πέρασε στην Τέλβα, ζητάει Ρουσάκη στην κορυφή, θα σουτάρει για τρεις, ξεμακάριστη και θα στοχίσει. Αυτό ακριβώς. Ρουσάκη για δύο τώρα, άστοχα, rebound από την Όρλοβιτς. Κλέψιμο από την Μπάγκαλος και η διαφορά στους 11. Στην Τέλβα της φεύγει, μπαλάει, Τσέρι κλέβει. Όρλοβιτς βλέπει την Πιτσιλίδου, αυτή την Παπαδούρη, πάλι Όρλοβιτς. Ωραίος δευτερεύοντα ευκαιριασμός. 30-28 και time out. Είναι η αντίδραση της ΑΕΛ που λέγαμε, αλλά αυτή την αντίδραση τη βρήκε μέσα από τον ευνηδιασμό. Πόσο μάλλον την Νταϊάννα. Η Όρλοβιτς σταματάει στο ταριατρής, μέσα. Πιτσιλίδου θα βγάλει στην Όρλοβιτς και πάλι για τρεις. Μέσα γι' αυτό. Όρλοβιτς, ωραία κίνηση. Ανάποδο λέει up. Έγινε η επαναφορά. Η Ράτσα πάει προς το καλάθι, θα βγάλει έξω. Η Πάγκαλος για τρεις. Μέσα. Πολύ καλή πάσα, πολύ καλό σουτ. Τσέρι πάει προς το καλάθι, θα βγάλει στη γωνία, από Παπαδούρη για τρεις. Μέσα. Πολύ καλό σουτ από την Αθία. Πάει μόνη της εναντίον τριών αντιπάλων, θα γυρίσει στην Παπαδούρη. Άλλο ένα σουτ από την Τσέρι, εύστοχο αυτή τη φορά. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να το βρει. Άλλα 14 δευτερόλεπτα για την Ανόρθωση. Πιστεύω τα επιθετικά φάουλ έχει στοιχήσει στην ΑΕΛ αρκετά. Γιατί αν δούμε νομίζω και στα στατιστικά, πολύ λίγα είναι τα αμυντικά της ΑΕΛ. Περνάει στην Όρλοβιτς, ωραίος συνδυασμός, καλάθι. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο για την Πέτρα. Είναι αυτό που κάνει, είναι αυτό που μπορεί. Είναι πολύ καλή κάτω από το καλάθι. Η Τσέρι προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, δεν τα καταφέρνει. Η Όρλοβιτς πάει προς το καλάθι, σε έναν άποδο λέει. Α, πολύ ωραίο. 69-57. Ρουσάκη στην Τράτσα. Ωραία πάσα. Ευστοχή και δίνει ανάσα στην Ανόρθωση. Σίγουρα. Fair play. Τέλος του αγώνα. 71-61. Η Ανόρθωση φτάνει στη δεύτερη νίκη στη σειρά. 2-1. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΛ θα πρέπει να κάνει δύο νίκες συνέχεια για να μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα.